Η σύμβαση που συζητάμε σήμερα είναι άλλη μια κίνηση θωράκισης και στήριξης της κερδοφορίας των τραπεζών που έρχεται σε συνέχεια της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τέσσερις συστημικές, σε συνέχεια του αναβαλλόμενου φόρου, των προγραμμάτων Ηρακλής, του 50-72 του 23 που ενσωματώνει για τους servicers, που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2167. Την ίδια στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά υποφέρουν, ο μισθός δεν φτάνει να βγει ο μήνας, η ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης υποχρεώνει σε περικοπές ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τρέχουν με σπασμένα φρένα και τα σπίτια, πρώτη κατοικία, χιλιάδων οικοκυριών βγαίνουν στο σφυρί από τους servicers που όλοι μαζί που έχετε κυβερνήσει μέχρι σήμερα ανοίξατε τον δρόμο για να ξεκοκκινήσουν, όπως λέτε, να εξυγιανθούν οι τράπεζες. 10.234 πληστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σύμφωνα με στοιχεία του e-auction. Γνωρίζουμε πολύ καλά και το έχει νιώσει στο πετσί του ο λαός μας ότι οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, ακούστηκε και από τον προηγούμενο, από τον εισηγητή του, τον ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ. Είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και αυτό ανεξάρτητα όμως από τη μετοχική του σύνθεση, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχει το δημόσιο, γιατί το αστικό κράτος λειτουργεί σαν συλλογικός καπιταλιστής και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι ιδιώτες. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει καλός και κακός τραπεζίτης αν εξετάζουμε το ζήτημα από τη μεριά των συμφερόντων των πολλών. Από τη σκοπιά αυτή τοποθετούμαστε εμείς. Οι τράπεζες είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Όταν οι τράπεζες χορηγούν δάνεια, για παράδειγμα, δεν το κάνουν για να καλύψουν ανάγκες των οικοκυριών. Το κάνουν για να βγάλουν κέρδος, πατώντας πάνω στην ανάγκη των οικοκυριών. Όπως είναι για παράδειγμα η στέγη ή η επιβίωση μιας μικρής βιοτεχνίας. Και όταν οι τράπεζες βγαίνουν κερδισμένες, όταν λειτουργούν καλά προς όφελος των μετόχων τους, χάνουν οι αντισυμβαλλόμενοι, οι πολλοί. Και όταν μια κυβέρνηση νομοθετεί με κριτήριο την κερδοφορία των τραπεζών, νομοθετεί ενάντια στην ευημερία των πολλών. Αυτό ακριβώς ζει στο πετσί του ελαιός μας χρόνια τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων, από το κράτος. Άλλη μια φορά δηλαδή το κράτος αγοράζει ακριβά και πουλάει φθηνά, όπως κάνει διαχρονικά. Βάζει δημόσιο χρήμα για να εξαγοράσει επιχειρήσεις που κινδυνεύουν και τις δίνει πίσω εξυγιασμένες, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Τρένοσέ, που είναι γνωστή ως Hellenic Train. Τώρα, μιλάτε για τον ανταγωνισμό. Ναι, λέτε λοιπόν ότι η κυβέρνηση λέει ότι με αυτή τη σύμβαση ενισχύεται ο ανταγωνισμός, ενώ η αντιπολίτευση λέει ότι δεν ευνοείται ο ανταγωνισμός. Αλήθεια, πράγματι πώς ενισχύεται ο ανταγωνισμός όταν είναι υποχρεωμένη και η νέα τράπεζα να ακολουθήσει εναρμονισμένες πρακτικές? Μήπως αυτό δεν επιβάλλουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως αυτό δεν αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Δεν είναι υποκριτικό λοιπόν να λέμε ότι δεν ευνοείται, ότι νοιαζόμαστε για τον ανταγωνισμό από τη στιγμή που είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να υπακούν σε εναρμονισμένες πρακτικές? Εφόσον δεν αμφισβητείται αυτός ο δρόμος, έτσι. Έπειτα, αλήθεια, ο ανταγωνισμός ποιον ευνοεί και όπου υπάρχει? Οδηγεί, ναι ή όχι, σε συγκέντρωση και μεγέθυνση κεφαλαίων, σε ολιγοπόλια και καρτέλ? Δεν είναι ονοματελειακό αυτό το πράγμα στον καπιταλισμό? Δεν το βλέπουμε σήμερα, ειδικά σήμερα, στη χώρα μας? Πάρτε, ας πούμε, τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Ή ας δούμε σε μεγαλύτερες καπιταλιστικές οικονομίες τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό είναι υποκριτικό. Η θέση μας, όπως είπα, είναι ότι όταν πρόκειται να διασωθούν οι τράπεζες, χάνει πάντα ο λαός.
Η λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όπως ακούστηκε, σημαίνει κυνήγι κέρδους για τους μετόχους. Όποιο και αν είναι το τίμημα για τους πολλούς. Και είναι υποκριτικό, πραγματικά, να λέτε ότι διαφυλάσσετε τα συμφέροντα των καταθετών και των φορολογουμένων. Αυτό που λέτε είναι ότι θα μπορούσαν να χάσουν και περισσότερα. Και βέβαια και με αυτή τη λύση προτείνεται υπάρχει ρίσκο να χάσουν. Τους λέτε πρακτικά, διαλέξτε πώς θα χάσετε. Και έχει ενδιαφέρον από αυτή την άποψη η παρακάτω διατύπωση στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Λέει, το λέτε δηλαδή με τα ίδια στα λόγια αυτά που λέμε κι εμείς. Δεδομένου ότι οι καταθέσεις αυτές αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα προέκυπτε νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Καθώς η απώλεια των καταθέσεών τους θα έχει πιθανότατα μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση του χρέους τους. Άρα, απειλείτε τους καταθέτες και τις μικρές επιχειρήσεις με καταστροφή σε περίπτωση που δεν προχωρήσει αυτή η με άλλο τρόπο καταστροφική ρύθμιση. Επιπλέον, συνεχίζω να διαβάζω από την ανάλυση. Επιπλέον, μεταξύ των μεγαλύτερων καταθετών των δύο τραπεζών βρίσκονται και οι φορείς του ελληνικού δημοσίου, άρα ανάπως κινδυνεύουν και οι φορολογούμενοι, οι οποίοι θα εφίστανται τις σχετικές συνέπειες. Και παρακάτω, γράφει πάλι η ανάλυση. Σε περίπτωση κατάρρευσης της Τράπεζας Αττικής, η υφιστάμενη αξία της συμμετοχής του κράτους μέσω του τουχουσού θα εκμηδενιζόταν. Και παρακάτω, βέβαια, αναφέρεται ότι η προτινόμενη συγχώνευση μέσω του Ηρακλής 3 θα μειώσει το δίκτυο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3%. Και λέτε, αυτό είναι καλό για τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό λέτε. Κουβέντα για τους δανειολήπτες. Δηλαδή, τι λέτε, μονά χάνουν τα νοικοκυριά, ζυγά κερδίζουν οι τράπεζες. Αυτό λέμε κι εμείς. Και φυσικά, κουβέντα για τους εργαζόμενους στις δύο τράπεζες. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά γι' αυτό. Θα παραμείνει το δίκτυο των τραπεζών. Θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Κατοχυρώνονται τα δικαιώματά τους. Θα έχουν τελείως λυμένα, όπως γίνεται συνήθως στα χέρια, οι νέοι ιδιοκτήτες για να κάνουν ό,τι θέλουν με τους νέους εργαζόμενους, με τους εργαζόμενους, τους υφιστάμενους, χωρίς να αναγνωρίζουν ούτε δικαιώματα, ορημάνσεις, τίποτα. Αυτά δεν θα επεκταθώ παραπέρα σήμερα. Καταψηφίζουμε επί της αρχής.